Στο Cooler Chipster Fridays για ακόμη μια φορά, για ακόμη μια Παρασκευή. Είστε έτοιμοι να ανακαλύψουμε μαζί τον απόλυτο chipster, τον ultimate chipster. Μαζί μας εννοείται έχουμε τα Τσακίρι Στρυπάτο. Το Τσακίρι Στρυπάτο Βαν με τις υπέροχες τάσεις του. Η στάση έγινε. Έγινε στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Η πρώτη σας περιμέναμε, ήρθατε, αλλά θα ξαναείμαστε και αύριο εκεί. Θα σας τα πω όλα αφού καλωσορίσω το συμπαρουσιαστή μου για σήμερα, βεβαίως. Έλα, Λέλο, μπες μέσα, αγόρι μου. Έλα. Ευαγγελία. Έλα, ναι, αγόρι μου, έλα. Ευαγγελία. Έλα, ναι. Έλα. Μα απευθεία σύνδεση με μπανάνα. Όχι, ναι, βεβαίως. Μπανάνα στο μάτι, εδώ στο μάτι. Μπανάνα στο μάτι, βεβαίως. Cooler Chipster Fridays. Αυτό. Είσαι καλά. Θες. Όχι, μπανάνα δεν πεινάω. Να κεράσω μπανάνα. Όχι, λέω να φάω Τσακίρι Στρυπάτο με το αλάτι που μου αρέσει πολύ. Τι γεύσει. Τόσε γεύσει έχουμε. Α, την μπανάνα για μετά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε δυναμικά και θέλω να μας πεις πώς μπορεί να συμμετέχει ο απόλυτος, ο ένας και μοναδικός, εκεί που κρύβεται, εκεί ανάμεσά σας κρύβεται ένας chipster. Πώς θα συμμετέχετε εσείς, γιατί ο διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται χαμός. Πώς θα γίνεται χαμός στο site, ισχύει. Μπαίνουν στο roadtripado.gr, ανεβάζουν την πιο chipster φωτογραφία τους και οι φίλοι τους μπαίνουν και τους ψηφίζουν για να βγουν αυτοί οι ultimate chipster. Ψηφίστε, 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 γιατί γίνεται ήδη χαμός, ήδη έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλές φωτογραφίες και θέλουμε να σας δώσουμε και μία, ας πούμε, θα αποκαλύψουμε ότι αυτή τη στιγμή προβάδισμα έχει το γυναικείο φύλλο. Το γυναικείο φύλλο. Οι γυναίκες δηλαδή πάνε καλύτερα από τα αγόρια, έχουν περισσότερους ψήφους. Οι τσιπστερούδες. Οι τσιπστερούδες μας. Έτσι, οι γυναίκες, παιδιά, το και πάνε πολύ καλά. Μπράβο τα κορίτσια, μπράβο τα κορίτσια. Τι λες εσύ, θα κερδίσει άντρας ή γυναίκα? Έτσι όπως φαίνεται, λογικά γυναίκα. Έχουν μαζέψει πολλές ψήφους στο site. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, γιατί έχουμε πολλές στάσεις ακόμα πολλές να πραγματοποιήσουμε με το Τσακίρι. Όπως αύριο στο Μολ, έτσι. Αύριο στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Θα είμαστε εκεί 2 με 8, ο Άρβα και εγώ και ο Άρβα. Σας περιμένουμε και θα σας πούμε και την εμπειρία μας από την πρώτη. Να τους πούμε την εμπειρία μας, να τους την πούμε. Τι θυμάσαι περισσότερο? Εντάξει, ήταν φοβερά, είχε πάρα πολύ κόσμο καταρχάς. Δηλαδή γινόταν χαμός, δεν τους προλάβαινε. Δηλαδή ήθελα να τους μιλήσω και έρχονταν ο ένας πίσω από τον άλλον. Και θα σου πω, είναι ωραίο γιατί σε περίοδο πανελλήνιων εξετάσεων. Παρ' όλα αυτά. Πραγματικά ναι. Ανταποκριθήκατε όλοι και ήρθατε. Μπράβο σας και σας περιμένουμε και αύριο πολύ δυναμικά. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μας πεις για τους chipsters? Θέλω να δείξω λίγο ένα ρεπορτάζ από την ενέργεια στο Music Mall μόλις τελειώσουμε. Τέλεια. Πριν όμως δείξουμε το ρεπορτάζ, θέλω να σου πω ότι έχουμε και θέμα ημέρας, γιατί στο Cooler πάντα βάζουμε θέμα και σήμερα και στο Cooler Chipster Fridays έχουμε θέμα που αφορά στο στυλ. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή θα βάζουμε ένα θέμα. Σήμερα το θέμα μας είναι τι σε ενοχλεί να βλέπεις όσον αφορά το στυλ πάνω σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα. Εσένα τι σε ενοχλεί να βλέπεις σε μια κοπέλα? Δηλαδή εννοείς την εμφάνισή της στο χαρακτήρα? Στο στυλ, αφού μιλάμε, εμείς ψάχνουμε. Είναι και χαρακτήρες δηλαδή στη μέση. Στο στυλ θα έλεγα εγώ σήμερα το θέμα. Στο στυλ. Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ αυτό το στυλ το σνομπίστικο, ναι. Το ξέρεις που νομίζουν ότι είναι ντίβες, όλο αυτό. Ναι. Δεν πιστεύω ότι πολύ χρειάζεται, ρε παιδί. Αυτό δεν χρειάζεται. Τι να το κάνεις? Συμφωνώ. Δεν είναι απόλυτα χρήσιμο σε κάτι. Πρέπει να είναι απλώς ο άλλος. Πρέπει να είναι άνθρωπος, ρε παιδί. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουν στείλει μηνύματα και οι φίλοι μας εδώ, τα παιδιά, τα κουλεράκια μας, τα γλυκά που βλέπουν. Θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Αλλά πρώτα είπαμε, πάμε να το ρεπορτάζ από το Μολ, ναι. Και να έρθουμε εδώ να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Πήγαμε. Είμαστε από το Road Tripato και ψάχνουμε να βρούμε τον απόλυτο, τον ultimate, τον ένα και μοναδικό chipster. Αν είσαι εσύ ο επόμενος chipster, έχεις την ευκαιρία να παρουσιάσεις μαζί μου και μαζί της μία εκπομπή στο μάτι. Chipster είναι το στυλ αυτό που πας να υιοθετήσεις. Είναι η κορδέλα σου, τα μαλλί σου, άμα έχεις μουστάκι το μουστάκι σου. Γεννήθηκα chipster. Να το... Από μικρή, κορδελάκια, φιωγκάκια. Μάλλον θα είσαι νικήτρια έτσι όπως σε κόβω. Ωραία μαγιονέζα, πλάκα πλάκα. Το chipster είναι αυτή η τρέλα, ρε παιδί μου, που μας βγαίνει από μέσα μας. Το chipster είναι το αυτό εδώ, αυτό. Το τρυπάτο, μαγιονέζα, τι άλλες γεύσεις έχουμε για πετά. Έχουμε smoky cheese. Είναι καινούριες γεύσεις smoky cheese και μαγιονέζα.
Μάλλον από ό,τι φαίνεται προτιμάς τη μαγιονέζα, γιατί σε έχω δει να έχεις φάει ήδη 5. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ένας τσίπστερ? Λοιπόν, πρέπει να αγαπάει, αλλά πάρα πολύ τα πατατάκια. Σωστό. Είσαι έτοιμη λοιπόν να κάνεις το βιντεάκι? Για να δούμε, θα είσαι εσύ η απόλυτη ultimate τσίπστερ. Πρέπει να βγάλεις μια φωτογραφία, να την ανεβάσεις στο roadtripadvisor.gr. Θα το ανεβάσεις με φωτογραφία και έτσι θα μπουν οι φίλοι σου να σε ψηφίσουν. Και θα βγεις εσύ ο επόμενος παρουσιαστής του ΜΑΤ μαζί με μένα και την Ευαγγελία Τσολίδα, φίλε. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Έχουν βγει κάποιες καινούριες γεύσεις από ό,τι βλέπεις. Η φίλη μου η Ευαγγελία τρώει το καινούριο μάγιονις. Μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ, να μας πεις πώς φαίνεται. Καλό. Και επειδή σε είδαμε έτσι τσίπστερ, αποφασίσαμε να τραβήξεις ένα βίντεο, εάν ενδιαφέρεσαι και εσύ και αν είσαι πάνω από 18. Είμαι. Και να μας πεις γιατί πιστεύεις ότι είσαι τσίπστερ. Είσαι μέσα? Ναι. Εγώ είμαι ο Πάρης, δίπλα μου είναι ο Ντάριο και είμαστε απόλυτοι τσίπστερ. Λοιπόν, MAD TV και Cooler Chipset Fridays δεν γίνονται χωρίς μουσική. Πάμε, Άγη μου! Γιατί μέσα στο τσαγγίρι τρυπά το βάναξε, εμείς είχαμε τη μουσική. Τέρμα. Έτσι θα βρούμε τον ultimate, τον απόλυτο τσίπτερ που ψάχνουμε. Ο διαγωνισμός, υπενθυμίζω, στο roadtripato.gr έχει ήδη ξεκινήσει. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Και θέλω να επιστρατεύσεις όλα σου τα μαγικά, όλη σου τη φαντασία, να βγάλεις την πιο ωραία φωτογραφία, γιατί από τις ψήφους θα κριθεί ο νικητής ή νικήτρια. Και ο νικητής θα κερδίσει κάτι τυχαίο. Όχι, δεν είναι κάτι τυχαίο. Θα παρουσιάσει την εκπομπή μαζί μας. Θα τι καλύτερο, εδώ. Τον Ιούλιο, κάθε Παρασκευή. Ακριβώς, θα έρθει εδώ και θα μπορεί να γίνει ο επόμενος παρουσιαστής του ΜΑΤ. Τι καλύτερο, πόσα παιδιά ονειρεύονται να γίνει παρουσιαστής? Πολύ, όλα τα παιδιά. Και εγώ αυτό ονειρευόμουν και τώρα είναι πραγματικότητα. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, να πούμε για το Σάββατο ότι 2 με 8 που θα είμαστε στο Μολ μπορούν να έρθουν να τραβήξουν και εκεί φωτογραφία για να ανεβάσουν κατευθείαν. Δηλαδή να τραβήξουν κανονική φωτογραφία την οποία να την ανεβάσουμε εμείς αυτόματα. Εμείς αυτόματα, αλλά αυτόματα. Αυτό που σας είπε είναι και μια έκπληξη, γιατί αν έρθετε εκεί μπορείτε να ανεβάσετε και βίντεο που δίνει προβάδισμα στις ψήφους, να ξέρεις. Okay. Δηλαδή έχουμε στήσει με τη βοήθεια εννοείται του Τσακίρης Τρυπάτο και της παραγωγής μας εδώ πέρα, έχουμε στήσει ένα υπέροχο, πολύ μικρό στούντιάκι. Μοιάζει με στούντιο του Cooler. Ωραία, ήταν η μικρόνιση, αλλά άμα κερδίσεις, μπορεί να έρθεις εδώ στο κανονικό, το αληθινό στούντιο και να παρουσιάσεις εκπομπή. Τυχερή. Οπότε να μην τρέπονται, να μπαίνετε στη διαδικασία να μπαίνετε να παρουσιάζετε αυτά τα 15 δευτερόλεπτα που δίνουμε. Γιατί μπορεί να κερδίσετε ακόμα περισσότερες ψήφους και να εκτοξευθείτε. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, α, ναι, βεβαίως. Α, να πω και αυτό. Για πες. Αν δεν θέλω να συμμετέχουν, πολύ σεβαστό, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ναι, τα σεβόμαστε. Μπείτε όμως να ψηφίσετε. Ακριβώς, μπορούν να ψηφίσουν τους φίλους τους δηλαδή. Και όποιον θέλουν. Μπορεί να δουν κάποιον που να τους κάνει για τσίπστερ. Ναι. Εδώ θα δώσω ξέρουν. Ψήφο εμπιστοσύνη. Να δουν πώς είναι, αν έχει το chipster look, δηλαδή το μαλλί, το γυαλί και όλα αυτά. Και άμα τους αρέσει να ψηφίσουν τον άλλον. Θέλω λοιπόν να σχολιάσουμε λίγο αυτό το ρεπορτάζ που είδαμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τους πειράζαμε και λίγο, Εντάξει, δεν γίνονταν να μην τους πειράξουμε. Αφού ήταν για πείραγμα αυτό. Ξέρετε λίγο. Έπρεπε να τους χαλαρώσουμε λίγο. Γιατί κάποιοι είχαν λίγο άγχος. Ήταν λίγο σφιγμένοι. Μας λέγανε, τι αξεσουάρ να βάλω, να βάλω τα γυαλιά. Τρεπότζαν ήσουν και εσύ δίπλα τώρα, Ευαγγελία. Περνάμε λίγο έτσι φτιαγμένο, σου λέω. Τα κορίτσια χαζεύανε με τον Άρβανα, ξέρετε. Τα πλάι τον κοιτάζανε. Σταμάτα, Ευαγγελία. Και ξεχνούσαν τη φωτογραφία, θέλουν να βγάλουν. Μόνο αυτό σας λέω, να ξέρετε. Υπενθυμίζουμε, θα σας το λέμε, θα σας γίνουμε στενός κορσές. Ναι. Αύριο Σάββατο, 2 με 8. Πού? Στο Μολ. Στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι. Άθενς, Άθενς με τον Όλυπη, να πω. Όχι, στο Μολ το Μαρούσι. Συγγνώμη, πέρασε από τα Μολ. The Mall Athens. Δεν τα ξέρει. Πέστε σε εγώ, Λοιπόν, 2 με 8 στο Μολ Athens θα έρθει να βγάλουμε φωτογραφία. Θα είμαι και εγώ. Θα είναι και εκείνη. Αυτή. Τέλος πάντων, Ευαγγελία τη λένε. Και θα μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία και μαζί σας και μόνοι σας και με τους φίλους σας και όλοι μαζί για να ανεβάσουμε στο roadtripato.gr. Σωστό, και προετοιμαστείτε. Φτιάξτε στο μυαλό σας τη φωτογραφία που θέλετε, ακόμα και το βίντεο. Σας δίνουμε 15 δευτερόλεπτα εκεί σε ένα βίντεο για να μας πείτε για ποιο λόγο είστε εσείς ο επόμενος απόλυτος τσίπστερ. Oh yes. Λοιπόν, να πάμε. Θέμα ημέρας έχουμε. Θέμα ημέρας έχουμε και θέλω να πας στο Instagram, γιατί έχει μηνύματα και στο Instagram δικά σας. Και ο λόγος σε εσάς. Περνάμε. Για να ακούσω το πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, στο κεφάλαιο στείλε, τι δεν σου αρέσει να βλέπεις πάνω σε ένα αγόρι και τι σε ένα κορίτσι. Ναι, για διάβασα, ποιο είναι το πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, φιλομένη 06, στα αγόρια. Στα αγόρια δεν μ' αρέσει καθόλου να τους αρέσουν μόνο οι κοκαλιάρες, αυτές με στήθος και ποπό.
Τι εννοεί. Εντάξει, ο καθένας βγάζει παράπονο. Το κορίτσι αυτό απλά έχει ένα παράπονο. Γιατί τα αγόρια προφανώς κοιτάνε κορίτσια με πλούσια, ας πούμε, έτσι, προσόντα και δεν κοιτάζουν τα. Και επίσης έχει δίκιο τώρα. Γιατί πρέπει να έχουν όλες αναλογίες μοντέλου για να αρέσουν. Έλαντε, σημασία έχει ο χαρακτήρας και το πρόσωπο. Και εσύ που έχεις το τσιψτερόμετρο, θέλω να σε ρωτήσω. Για να γίνεις τσίψτερ, πρέπει να είσαι ντε και καλά αδύνατος. Καθιστά το βάρος έναν τσίψτερ. Το βάρος όχι, δεν έχει να κάνει με το τσίψτερ. Το τσίψτερ έχει να κάνει με το look. Μπράβο. Α, πες μου λίγο, για δώσ' τους ιδέες για τις φωτογραφίες. Για τις φωτογραφίες, Τι είναι τσίπστερ. Ρε παιδιά, το πιο σημαντικό είναι το τι συμβαίνει στο πρόσωπο. Δηλαδή τα μεγάλα τα μουστάκια, τα μουσια. Για τους άντρες. Για τους άντρες, μην έρθει καμία κοπέλα. Μεζογραφισμένη. Κορδέλες είναι πιο πολύ, ξέρεις, αυτά που κάνουν τα όμπρε, πώς λέγεται. Τα όμπρε. Τα όμπρε, δεν έχεις ακούσει. Α, ναι, που ξαβάφει το μαλλί. Ναι, με το γυαλί που χωράνε το, έτσι, το κοκάλινο το μεγάλο, τις κορδέλες και μετά είναι τα καρότα που κάμισα κτλ. Και τα νομίζω. Από τι είδα δηλαδή με τις συνεντεύξεις. Έχω δει, νομίζω. Και τα που κάμισα με τα patterns. Α, ναι, είναι και αυτό. Και τα καλτσάκια. Και τα καλτσάκια αυτά εννοείς. Όχι, αυτά δεν είναι, όχι αυτά. Τα καλτσάκια. Τα καλτσάκια, Άλεξ, τα καλτσάκια. Λοιπόν, όχι, είδα κάτι καλτσάκια που φοράγαν εκεί με κάτι καροτάκια, κάτι καρπουζάκια. Καροτάκια, καρπουζάκια. Κάτι μπέργκερ, ωραία δεν είναι αυτά. Αυτά είναι ωραία για τσίπστερ, ναι. Πάρτε ιδέες σας παρακαλώ, μπαίνετε στο roadtripato.gr, θα σας το λέμε συνέχεια, ανεβάστε τις φωτογραφίες σας και παίρνετε ψήφους. Ήδη έχει ξεκινήσει, παιδιά, διαγωνισμός και γίνεται χαμός. Μπείτε στο site να διαπιστώσετε με τα ίδια σας τα μάτια ότι γίνεται χαμός και να ξαναπούμε άλλη μια φορά ότι έχουν προβάδισμα τα κορίτσια. Προβάδισμα τα κορίτσια, τσίψτε λοιπόν, κορίτσια. Για πάμε σε άλλο μήνυμα. Λοιπόν, Μαριάννα. Ναι. Δεν μ' αρέσουν at all οι επιδειξίες και αυτοί που έχουν παραπάνω αυτοπεποίθηση από ό,τι πρέπει. They are just ill. Έχει They're δίκιο. Just you. You. Δεν έχει δίκιο η Μαριάννα μας. Γιατί τι λέμε εμείς ότι για να είσαι τσίπστερ, αυτό πηγάζει από μέσα σου. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Σωστά. Δεν μπορείς να προσποιηθείς. Να προσποιηθείς. Για πες. Αυτό. Πες τα παιδιά. Έτσι είναι, όπως τα λέει. Να πάω στη Γιώτα. Πήγαινε στη Γιώτα. Γιατί τα λέω ωραία. Λοιπόν, στα αγόρια δεν μ' αρέσει που το παίζουν ότι είναι και καλά φοβεροί τύποι και ότι μπορεί να έχουν όποια θέλουν. Οι cool guys, ναι. Εντάξει, wow. Παιδιά, η επίδειξη ποτέ δεν είναι ωραία. Νευρίασε, Γιώτα. Νευρίασε, Γιώτα. Μάλλον την έχει πονέσει ένας τέτοιος. Ναι. Μάλλον της αρέσει κάποιος που αυτός το παίζει κάτι άλλο. Για πες. Εσύ από την πείρα σου. Αυτό, μισό. Ντοραέλ. Δεν ξέρω τι σημαίνει Ντοραέλ, αλλά άκου την λίγο, σε παρακαλώ. Περίμενα να τη δω, Ντοραέλ. Ντοραέλ. Okay. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει να έχει άσχημα νύχια. Πολύ σωστό, παιδιά. Ναι, okay, δεν είπαμε και να τα μακραίνει, αλλά όχι και να τα τρώει, σαν να μην υπάρχει αύριο. Θεά! Γεια σου, ρε Ντοραέλ. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει αύριο. Και δεν είναι ωραίο να είναι άσχημα τα άκρα, να μην είναι περιποιημένα, να έχουν ακαθαρσίες ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν είναι ωραίο γενικά είτε σε άντρα είτε σε κορίτσι, πόσο μάλλον σε έναν τσίπτερ. Σωστά. Σωστό. Πολύ σωστά. Σε ένα τσίπτερ που τρώει πατατάκια και είναι και στιλάτος και είναι και τυπάς και είναι όλα αυτά. Επίσης, υπενθυμίζουμε για τις γεύσεις μας, παιδιά. Τσακίρις Τρυπάτο, φοβερές, καταπληκτικές, υπέροχες γεύσεις. Ποια υπηρεσία. Smoky cheese. Smoky cheese. Αυτή είναι αλάτι. Που I usually eat. Να, κοίτα, τρώω, δηλαδή. Έχει τη μαγιονέζα, έχει επίσης το barbecue, εκείνο το ωραίο που είχαμε, που είδαμε. Yes, yes. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ κανένα από το Facebook. Διάβασε. Κάτω αλλά μια αγγελική μπορώ να την πω, δεν μπορώ. Για πες, ναι. Αγγελική. Πες την. Στα αγόρια δεν μ' αρέσει που βάζουν ένα τόνο ζελέ και ένα τόνο λακ στα μαλλιά. Στα κορίτσια δεν μ' αρέσει το υπερβολικό μακιγιάζ και τα περιποίητα νύχια. Ωραία, να το πιάσουμε. Να το πιάσουμε ένα-ένα. Κανένα, ένα τσίπτερ πρέπει να βάζει τζέλ. Α, κοίταξε, υπάρχει ένα look. Το ρεπορτάζ τι έχει. Δεν είναι ζελέ, είναι κερί. Είναι αυτό που το πάνε όλο πίσω με τα ξυρισμένα πλάγια. Κατάλαβε, σου λέω, ναι, πυλό, κερί. Κάτι τέτοιο. Του έχει λαδώσει το μαλλί. Θα σου πω, όταν πηγαίνουν και φτιάχνουν το μαλλί του, τα μαλλιά του δεν είναι καθόλου ατιμέλυτα και γυαλίζουν όλα τα βέβαια. Τι βάζουν, λάδι. Ή τι βάζουν. Δεν ξέρω, νομίζω είναι ένα ειδικό που το δίνουν σε τέτοια χίπστερο. Πάντω, να σα πω κάτι. Το ζελέ ή ο ζελέ, πείτε όπως θέλετε, έχει ξεπεραστεί γενικά. Έχει ξεπεραστεί. Η αγγελική είναι από άλλη δεκαετία. Για πες το άτι άλλο, είπε το άλλο σκέλος. Και είπε ότι. Ναι. Και ένα τον ολάκ λέει. Γιατί παίζει να το κάνουν και με λάκ. Και η λάκ, ξέρεις τι κάνει. Θα σου πω, η λάκ κοκαλώνει και άμα βάλει πολύ και πολύ και πολύ, μετά στα σπρίζει τα μαλλιά και φαίνεται να είναι βρώμικα. Επίσης. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να δούμε τις δικές σου περιπέτειες. Το επόμενο το βίντεο του Άρμα, στο επόμενο, που εδώ καλά, να πούμε ότι κάνει φοβερά βίντεο. Το έχει, του αρέσει πάρα πολύ και θέλω ανυπομονώ να το δω. Και να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Οκ. Okay.
Συνεχίζω και σήμερα με το τσακίρι στριπάτο στην αναζήτηση του Ultimate Chipster. Είναι το πιο τρελό μαλλί, η πιο έξαλλη κορδέλα, μήπως αυτοί οι τύποι έχουν τελικά μουστάκι. Είναι το wow factor. Ultimate Chipster τα έχει όλα. Ξεκινάω την αναζήτησή μου. Στην καθημερινή μου βόλτα στο πάρκο βρήκα τη γνωστή τραγουδίστρια May Σοκολάη και θα μας μιλήσει για το τι είναι Chipster. Ναι, λοιπόν. Καλησπέρα, May. Καλησπέρα. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις για το τι είναι Chipster. Βλέπω η κορδέλα για τα γυαλιά που φοράς υποδηλώνουν ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ που είναι πολύ της μόδας αυτόν τον καιρό. Είναι Chipster. Είναι. Ακούς τα βατράχια τώρα. Για να ακούσουμε. Πιστεύεις ότι τα βατράχια που ακούγονται από το ποτάμι είναι Chipster? Πιστεύω πως ναι, είναι innovators. Όταν πριν έψαχνα σπίτι μου τις προάλλες μια φωτογραφία Chipster, βρήκα μια κοπέλα που ήταν ίδια μαζί σου. Με μένα ακριβώς. Δηλαδή φοράγε την ίδια κορδέλα και το ίδιο γυαλί. Επίσης είχε το ίδιο ντύσιμο και μαζί κουβάλαγε και ένα γυαλί ηλίου. Πού το πας, το δικό μου είναι αυτό. Δεν είναι της κοπελιάς, φέρ' το. Μπορείς να το δοκιμάσεις να το σε δούμε και με το γυαλί ηλίου. Μαζί και τα δύο. Βάλε και τα δύο, το ένα πάνω στ' άλλο. Αυτό το Chipster style, από πού το είδες, από πού το υιοθέτησες? Βασικά φοράω ό,τι μου κατέβει. Μ' αρέσει να φοράω ό,τι με αντιπροσωπεύει. Αυτά. May, σύμφωνα με τις απαντήσεις που μου έδωσες, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά, κράτα λίγο, να σε κατατάξω στην ομάδα των True Chipster, στο Chipsterόμετρό μου. Ευχαριστώ πολύ. Που σημαίνει ότι είσαι ένας πραγματικός Chipster. Συμφωνούνε και τα βατράχια. Θέλω να ανεβάσεις τη φωτογραφία στο roadtripato.gr, να ψηφίσουν οι φίλοι σου τη φωτογραφία σου για να έχεις την ευκαιρία να παρουσιάσεις μαζί μου και την κυρία Ευαγγελία Τσολίδα στο Cooler Chipster Fridays, μια εκπομπή για το MAD. Τα παραδοσιακά μπαρμπέρικα έχουν φυτρώσει σε κάθε γειτονιά της πόλης μας και αποτελούν τα πιο Chipster στέκια με τον αντίστοιχο κόσμο. Άγγελε, είσαι ιδιοκτήτης μπαρμπεράδικου. Πόσα χρόνια το έχεις? Κοντά μια δεκαετία είμαστε και προχωράμε κανονικά. Και γιατί κάποιος να έρθει σε ένα παραδοσιακό μπαρμπεράδικο από το να πάει σε ένα απλό κομμωτήριο? Γιατί απλούστατα εδώ θα το φροντίσουν πιο καλά από ότι θα πήγαινε σε ένα κομμωτήριο. Είναι αντρική υπόθεση. Πιστεύεις θα μπορούσα να γίνω κι εγώ σαν αυτούς που αποκαλούν Chipsters? Και τι θα μπορούσα να κάνω στην εμφάνισή μου? Ένα τσιγκελωτό μουστάκι θα σου πήγαινε σίγουρα. Okay. Προτιμάς το κλασικό παραδοσιακό μπαρμπεράδικο? Η αλήθεια είναι πως ναι. Είναι παράδοση. Έβλεπα τον παππού μου που πήγαινε, τον πατέρα μου. Άρα ήταν και ο παππού σου, και ο πατέρα σου, και ο προπάππου σου, και ο προπροπάππου σου Chipster. Ναι. Οπότε εσύ το κάνεις επειδή σε εκφράζει. Δηλαδή το μουστάκι που έχεις αφήσει, λογικά το έχεις αφήσει πολύ καιρό και σου αρέσει επίσης να το στρίβεις. Ναι, η αλήθεια είναι πως μου αρέσει να περιποιούμε τον εαυτό μου, τα μαλλιά μου, το μουστάκι μου. Το μουστάκι σου το κάνεις έτσι από style ή είναι αυτό που σε εκφράζει? Ξεκάθαρα είναι αυτό που με εκφράζει. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου διαφορετικό. Φίλε, σύμφωνα με το τσιψτερόμετρο μου, θα σε έβαζα στην κατηγορία του Almost Chipster. Αν θες να γίνεις Ultimate Chipster, πρέπει να μπεις στο roadtripato.gr. Έχουμε και τα παιδιά από εδώ, όπως βλέπετε, που θα μπουν και αυτά στο roadtripato.gr για να γίνουν οι απόλυτοι Chipsters. Ναι! Αν όμως θες να γίνεις εσύ ο απόλυτος Chipster, μπορείς να μπεις στο roadtripato.gr και θα παρουσιάσεις μαζί με μένα και την Ευαγγελία για ένα μήνα την εκπομπή Cooler Chipster Fridays. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Δημήτρη, πονάει? Όχι, βέβαια. Δημήτρη, αν γνώριζες τον έρωτα της ζωής σου, θα άλλαζες το στυλ σου για αυτήν? Όχι. Θα παρέμενες Chipster. Ακριβώς. Άγγελε, δώσ' μου 5 λεπτά. Μπες στο roadtripato.gr, ανέβασε φωτογραφία σου να ψηφιστεί για να βγεις εσύ ο Ultimate Chipster και να έρθεις μαζί μου και με την Ευαγγελία να παρουσιάσουμε μαζί εκπομπή στο MAD TV. Θα το κάνω. Μπορείτε να συνεχίσετε. Μαζί μας στην εκπομπή, παρακαλώ, Άρβα με το όνομα, ένα πράγμα, έλα. Ο Chipster Άρβα, καγκουρό, μπες μέσα βρε, έλα εδώ, έλα εδώ. Καλό, με καγκουρό. Πέρα από την πλάκα, να πούμε και κάτι εδώ, ότι γενικότερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου φέραν αυτό το πλάσμα εδώ που βλέπετε, γιατί πέρα από συνεργάτες έχουμε γίνει και φιλαράκια. Έχουμε. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία και περιμένω πώς και πώς να έρθει Παρασκευή για να με πειράξει ή να την πειράξω. Έχουμε μείνει σε αυτόν, έχει δει όλο το βίντεο που κυκλοφορεί στο YouTube, στο διαδίκτυο, στο MAD, στα Instagram μας που με βουγέλωσε. Η απάντηση θα έρθει σε λίγο καιρό, μην νομίζετε. Τη δουλεύω πολύ καλά. Σου άξιζε γιατί μου είχες ρίξει σφαλιάρα. Λέγε κι άλλα. Έχει ρίξει σφαλιαρίτσα, οπότε δεν θα το κάνω. Θα δεις. Η απάντηση θα έρθει εκεί που δεν θα την περιμένει. Κανένα πρόβλημα, εδώ είμαστε. Μείνετε συντονισμένοι. Δημόσια το λέω στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Κάποια στιγμή εγώ θα απαντήσω και θα απαντήσω δυναμικά. Τώρα όμως θέλω να σου πω για ένα θεσμό, τον οποίο τον περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Είναι ο θεσμός με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει άπαντες σε αυτή τη χώρα, όσοι βλέπουν MAD TV. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν επισκεφτεί έστω και μία φορά ή να μην έχουν δει τα MAD Video Music Awards 2016, που μεγάλη χαρά τα ετοιμάζουμε και για φέτος. VMA.
VMA δεν είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια. Θέλω να μπαίνετε online στο viva.gr, στα καταστήματα Public, 7spot, Reload, Media Markt και τηλεφωνικά στο 11876 και να προμηθευτείτε τώρα αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο σε μοναδική τιμή, αλλά βιαστείτε γιατί αυτή η προσφορά δεν θα διαρκέσει για πολύ και σας περιμένουμε όλους. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν στην αναζήτηση του απόλυτου Ultimate Chipster μέσα από... roadtripato.gr Τσακίδης. Αυτό και θέλω να σας πω ότι σε λίγο ο Άρβα έχει ετοιμάσει για μας μια έκπληξη όπου ούτε εμένα δεν μου λέει. Σου έχω ένα special άτομο. Τι? Το οποίο θα το φέρω από τη μακρινή Καλιφόρνια. Τι? Το οποίο είναι chipster και το έχουμε φέρει για τις ανάγκες του γυρίσματος εδώ. Περίμενε. Για να σου δείξω πως είναι η original Americani chipsters, man. Συγγνώμη, έχεις φέρει άτομο από το LA εδώ. Έχω φέρει άτομο από το Los Angeles. Κοπέλα ή αγόρι? Έχω φέρει κοπέλα, γιατί οι κοπέλες, όπως είπαμε, τα πάνε καλύτερα στο διαγωνισμό στο roadtripout.gr. Και αυτό πραγματικά πρέπει να βάζει εσάς τα αγόρια στη διαδικασία. Ο Άγιος μας. Μπράβο. Πρέπει να σας βάζει διαδικασία να μπαίνετε, να αφήνετε τη φωτογραφία σας, γιατί τα κορίτσια έχουν προβάδισμα, παιδιά. Έχουν προβάδισμα τα κορίτσια. Θα σας πάνε τα κορίτσια. Να μας πάνε τα κορίτσια που εμένα δεν με πειράζει. Βασικά, όποιο και να είναι, καλά να είναι και να έρθει εδώ και να περάσουμε καλά. Να είναι τσίπτερ και να είναι αυθεντικό στη τσίπτερ. Και να έρθει να παρουσιάσουμε μαζί την εκπομπή τον Ιούλιο. Να βγαίνει από μέσα και να έρθει εδώ να φάμε και τα τσακίρι τρυπάτο, τα αγαπημένα μας που έχουμε εδώ. Λοιπόν, μην νομίζει, κρατιέμαι να μην ανοίξω εγώ τώρα ένα σακουλάκι. Καλά, και εγώ τώρα μόλις τελειώσει. Μην νομίζει. Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσουμε το βίντεο που έκανε, πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Ναι. Αφορούσε στα μαλλιά. Τα μαλλιά. Ήμουν κυρίω βασισμένο στα μαλλιά. Πήγα σε ένα κομμωτήριο. Ωραία. Είδα και τη φίλη μου τη Μέη, η κοπέλα Ξανθιά που ήταν με την κορδέλα. Αυτή, ναι. Φόραγε γυαλί, είδες πώς ήταν ντυμένη. Ναι. Ήταν δηλαδή ακριβώς αυτό που ψάχνουμε για τσίπστερ. Δηλαδή σίγουρα είναι μια καλή υποψηφιότητα. Το τσιπστερόμετρο σου τι σου έδωσε? Το τσιπστερόμετρο μου βάρεσε κόκκινο. Πινγκ, κόκκινο Bing. Δηλαδή. Bing. Δηλαδή και από τα προηγούμενα που είδαμε. Wow factor, πάνω. Από τα προηγούμενα που είδαμε αυτή που την κατατάσσεις. Είναι σίγουρα true chipster. Είναι... Γιατί δεν τη έλειπε κάτι. Είχε το attitude, μου εξήγησε τι γινόταν, τα είδες. Δηλαδή μου έλεγε για Lana Del Rey, μου έλεγε τώρα όλα μου τα είπε η κοπέλα. Τι να τη πω, δεν είναι true chipster, αφού είναι. Είναι. Να την κλέψω. Lana Del Rey, Lana Del Rey είπε. Είναι πρώτη διδάξασα, νομίζω. Είναι πολύ καλή, ήταν πολύ καλή. Μέη. Και μετά πήγα στο κομμωτήριο. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Βρήκα όλους αυτούς τους τυπάδες που κάνουν όλα τα περίεργα τα κουρέματα, τα τσιψερο κουρέματα. Εκεί στο μπαρμπέρικο το ωραίο. Σουβίσματα στο μπαρμπέρικο. Τι ωραία παιδιά τα μπαρμπέρικα. Άλλος αέρας, ρε παιδί μου, άλλη εποχή. Και μου εξήγησαν αυτό που λες της άλλης εποχής, ναι. Το ότι είναι όλο 50s κτλ. Και ότι το έχουν ανανεώσει. Είναι και τύπου και 20s και 30s έχει επιρροές, νομίζω. Από τη μικρή μου πείρα, δεν ξέρω, να σας πω να έρθει, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι James Dean era, όπως μου εξήγησαν. Πολύ ωραία, James παιδιά. Dean-era. Τι ωραία εποχή αυτή. Ανώ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πες μας ένα, ρε παιδί μου, μυστικό για τα μαλλιά, για τα κορίτσια. Για τα κορίτσια. Ναι, τι κάνουν, κρεπάρουνε. Πέρα από το κρεπάρισμα, πέρα από τα όμπρε, όπως ναι, τα είπαμε. Ναι. Έτσι. Τα όμπρε βασικό... έχει να κάνει με το χρώμα. Με το χρώμα. Που δηλαδή, ανοίγουν εδώ κάτω. Που ανοίγουν εδώ κάτω. Εκεί πρέπει να τα αλλάζουν εκεί κάτω. Πρέπει να τα κάνουν πράσινα, πρέπει να τα κάνουν κόκκινα, πρέπει να τα κάνουν κίτρινα, πρέπει να τα κάνουν ροζ, πρέπει να τα κάνουν μπλε, πρέπει να τα κάνουν πράσινα. Περίμενε. Άρα όχι όμπρε τύπου δύο τόνους πιο ανοιχτό από το μαλλί σου, χρώμα. Χρώμα, παιδί μου, χρώμα. Μπλε, μοβ, τυρκουάζ, κάτι. Τρελά χρώματα. Έλα. Και μετά βασικό είναι κορδέλες και περίεργα καπέλα. Κορδέλες μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Και εσύ φοράς κορδέλες. Φοράω κορδέλες. Σήμερα είπα να μην βάλω γιατί η φίλη μου από το LA λογικά θα βάλει εκείνη. Ανυπομονώ. Και δεν θέλω να τη φάω την ανυπομονώ. Να σου διαβάσω κι εγώ ένα μήνυμα και να συνεχίσουμε να πούμε κι άλλα για το βίντεο σου. Είναι ένα μεγάλο αυτό το πρώτο. Είναι ο Αρίστος, ο οποίος λέει θα μιλήσω υποκειμενικά. Το δηλώνει. Υποκειμενικά, ναι. Στα αγόρια δεν μου αρέσει να ασχολούνται όλη την ώρα με σχέσεις, να γράφουν τους φίλους τους γενικά, να τους γράφουν δηλαδή, και να έχουν εξαρτήσεις από τα κορίτσια. Εντάξει, δεν μιλάει για το στυλ, δεν πειράζει, όμως λέει τον πόνο του. Από την άλλη, στα κορίτσια με ενοχλεί να κάνουν παρέα συνήθως με τον πιο δημοφιλή. Σταμάτα, Αρίστο. Please. Please, δηλαδή πρέπει. Εσύ ήσουν δημοφιλή στο σχολείο. Στο σχολείο. Ναι. Κοίταξε. Εγώ δεν ήμουνα. Ήμουνα ήσυχη. Σε ποιο από τα τέσσερα? Έλα μου. Σε διώχνανε και άλλαζες. Σε ποιο από τα τέσσερα σχολεία. Περίμενε, δώσε κόσμο. Σε διώχνανε ή δεν σε δέχονται. Υπήρχαν μεταγραφές. Καταλάβατε γιατί άτομο μιλάμε, έτσι. Τον διώχνανε από παντού. Να υποθέσω, δεν ήσουν ποτέ παραστάτης, σημειοφόρος. Όχι, δεν είμαι σημειοφόρος, αλλά βάλαγα τα πιατίνια. Τι έκανες. Βάλαγα πιατίνια, έτσι. Κατάλαβα. Σαν κουρδιστό monkey. Λέει εδώ, απ' την άλλη, αυτό που είπε, να κρίνουν, λέει, με βάση το σώμα και όχι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά, λέει, τα χαρίσματα. Αχ, με τα κορίτσια τα έχει βάλει ο φίλος μου. Και να το παίζουν, λέει, ότι είναι φοβερές σε όλα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να ψωνίζονται. Τώρα, παιδί μου. Να ψωνίζονται. Αυτό που σου λέγα.
Αυτό που σου έλεγα για το snob, ότι δεν μου αρέσει το snob attitude στα κορίτσια, αυτό ακριβώς εννοεί ο φίλος. Θέλω να μου πεις, εάν μπορείς να διακρίνεις και με ποιο τρόπο τους αυθεντικούς τσίπτερ από τους ψωνισμένους τύπου, την έχω λίγο ακούσει τσίπτερ, αλλά δεν είμαι. Α, που το κάνουν λόγω μόδας εννοείς και όχι λόγω attitude. Μπράβο. Με τους που τους κάνεις τις πρώτες ερωτήσεις, με το που τους ρωτήσεις αρχικά. Είσαι τσίπστερ και σου πούν όχι. Ναι, αυτό είναι ο τσίπστερ. Αυτό είναι, φίλε. Αυτό είναι ο γνήσιο τσίπστερ. Ενώ άλλο θα σου πει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι τσίπστερ. Ναι, 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 όχι, όχι. Είναι εκεί, είναι. Κάτι πρέπει να ψάξεις, κάτι πρέπει να δεις. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Επόμενο μήνυμα. Η Λένα λέει: στα αγόρια δεν είναι ωραίο να το παίζουν ψευτόμαγκες και να είναι και καλά διάσημοι και καλά ότι ξέρουν παραπάνω πράγματα από όλους τους υπόλοιπους. Πάλι για το σνόμπ λένε όλοι. Πάλι για μένα λένε. Λοιπόν, πριν πάμε να περάσουμε σε μία ανάσα ακόμη, ναι, κρίμα. Θέλω να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στο The Mall Athens 2 με 8 το απόγευμα 2 με 8. Θα βρισκόμαστε στο Μαρούσι. Βεβαίως, mm-hmm. Το Τσακίρι τρυπά το βαν, κάνει την επόμενη στάση του και περιμένει όλους εσάς να... Να συμμετάσχουν, να ανεβάσουν τη φωτογραφία και να είναι μαζί μας στο Cooler Chipster Fridays. Ναι. Φύγαμε! Έλα, Justin Timberlake, αγαπώ! Λοιπόν, κοίτα τι έκανες, σε παρακαλώ. Θα στο δέσω. Λοιπόν, λέγε εσύ τα θέματα και εγώ θα στο δένω. Σκύψε και δέσω. Το αγόρι μου η Φώτης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο Cooler Chipster Fridays. Εδώ παρέα με τον Νάρβα και τα Τσακίρι Τρυπάτο, τη συντροφιά μας και την παρέα μας εδώ. Όλοι μαζί αναζητάμε να βρούμε τον απόλυτο, τον ultimate chipster. Ευχαριστώ. Φτάνει. Έλα, σήκω. Φτάνει. Εδώ. Έλα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω τώρα δύο λεπτά ότι τρέχουν κάποιοι διαγωνισμοί εδώ στο κανάλι και είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα από το διαγωνισμό που τρέχει αμέσως από την Κοσμοτέ και το MAN TV εδώ μπορείτε να κερδίσετε όλοι το νέο Samsung Galaxy JL 2016 Edition. Είναι από τα πιο ωραία, πιο λεπτεπίλεπτα, πιο όμορφα κινητά εγώ της αγοράς. Εγώ μπορώ να συμμετέχω σε αυτό. Βεβαίως, καταρχήν είναι πολύ όμορφο. Μα άνετα θα το ήθελα αυτό. Και εγώ θα το ήθελα. Αλλά εσείς θα το κερδίσετε. Okay. Πώς, μπαίνετε στο www.mad.gr και βρίσκετε το ειδικά διαμορφωμένο tab και απλά δηλώνετε συμμετοχή και μπορείτε να γίνετε εσείς ο ένας τυχερός που θα κερδίσει το νέο Samsung Galaxy J1 2016 Edition. Και επειδή είναι Παρασκευή, θέλω να σου πω και για το Yellow Day που σίγουρα δεν ξέρω, ξέρεις είναι το Yellow Day. Yellow Day. Θα σου πω εγώ. Για πες. Έφτασε λοιπόν η Παρασκευή και έχουμε Yellow Day. Είναι οι καλύτερες προσφορές, είναι η μέρα προσφορών μέσα από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν από τις αγορές που κάνετε μπορείτε να έχετε μοναδικές προσφορές. Δηλαδή, πώς θα βολτάρεις εσύ τώρα ασύστολα, ναι. Πώς με μία εφαρμογή που όλοι γνωρίζουμε, το TaxiBeat. Εκεί λοιπόν μπαίνοντας στο Yellow Day. .gr, μπορεί να βρεις φανταστικές εκτόσεις έως και 66% έκπτωση. Πολύ σημαντικό. Και να μπαίνετε και μέσα να μείνετε στο σπίτι σας όμως, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να παραγγείλετε και να φάτε υπέροχα από πού, KFC, με Boxmaster, με Twister, με Tower Burger και Hot Wings. Πάρα πολλές προσφορές από yellowday.gr, μπείτε, δείτε τι σας ταιριάζει, γιατί στο MAD κάθε Friday είναι και Yellow Day. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στην αναζήτηση του Ultimate Chipster. Justin Timberlake, δώσε λίγο ρε παιδιά. Πες, πιο θετικό τραγούδι υπάρχει από αυτό. Το καλύτερο τραγούδι. Πραγματικά. Τι έβγαλε. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω δύο μηνύματα ακόμη, θέλω να μου το σχολιάσεις. Για γιατί έχουν ενδιαφέρον. Λέει η αρετή, είναι η αρετούλα και άλλη αρετή. Δύο αρετές, παιδιά. Μπράβο. Ναι. Η αρετή Παπαφωτή λέει: στα κορίτσια δεν μου αρέσει για κάποιο λόγο να φοράνε ρούχα παραλλαγής. Παραλλαγή. Λούφα και παραλλαγή. Παραλλαγή. Τι παραλλαγή. Του στρατού, τα χακί. Άντε... το πλατό μας δηλαδή. Αυτό, καλά το είπα δηλαδή. Λοιπόν. Δεν σε αρέσει το πλατό μας. Δεν σε αρέσει το πλατό μας δηλαδή. Έλα εδώ. Πλάκα κάνω, έλα άμα θες. Θέλω να μου πεις εάν είναι στοιχείο του τσίπτερ να φοράει παραλλαγή. Στοιχείο του τσίπτερ να φοράει παραλλαγή. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Θα έλεγα ότι αυτό δεν συντελεί δηλαδή στο wow factor. Ωραία. Wow factor. Α, κι άλλο ωραίο. Στα αγόρια θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα, αρετή. Δεν μου αρέσει να βλέπω μπλούζες που να έχουν σηκωμένο το γιακά. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται πια. Ποιος το κάνει αυτό πια. Ποιος κάνει σηκωμένο το γιακά, έλατε. Σήμερα είναι σε παρακαλώ. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, Ευαγγελία και Άρβα. Φιλάκια πολλά, αρετούλα μου. Και άλλο ένα μήνυμα. Δεν μου αρέσει η αρετή πέτα αυτή τη φορά.
Δεν μου αρέσει ένα κορίτσι, λέει, να βρει, να μιλάει άσχημα. Ναι, δηλαδή. Ένα τσίπτερ, φαντάζομαι, έχει τρόπους. Ο τσίπτερ πάντα έχει τρόπους. Καταρχάς δεν μιλάει και πάρα πολύ. Είναι πάντα ψηλό, έτσι. Μούδι, είναι λακωνικός. Είναι λακωνικός και σου λέει 2-3 πράγματα. Είναι μυστήριος. Σου λέει, πω πάλι δεν έχω 3G. Γκρινιάζει λίγο γι' αυτό και φεύγει. Α, τι ο τσίπτερ. Δεν πιάνει WiFi. Ο τσίπτερ είναι γκρινιάρης. Είναι moody, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι λίγο dark. Είναι dark. Είναι μυστήριο. Έχει και ένα βιβλίο μαζί. Πάντα. Ή μαζί το λάπτοπ του, δηλαδή έρχεται έτσι. Ναι. Α, και ακούγεται Weekend. Δώσε δυνατά! Δώσε δυνατά! Can feel my face. Έλα, πάμε στο τραγούδι μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μου αποκαλύψει την έκπληξη. Δυνατά να μπει με Weekend. Θέλω να σου δείξω με Weekend. Ναι. From LA, ναι. California, ναι. Alina. I can feel my face when I'm with you. Hello, Alina, welcome. I love it. Sister Alina. I love it. Woo. Oh, I can feel my face when I'm with you. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Come here, please. Hello, how are you? Okay, introduce Alina. Παρουσίασέ μας την Αλίνα μας. Alina, where are you from? I'm from LA. Η φιλενάδα μου αυτή είναι από το Los Angeles. Can I come with you too, please? Yeah, let's go to the beach. Θέλω να πάνε στην παραλία μαζί από ό,τι καταλαβαίνετε. Άμα δεν ξέρετε αγγλικά, σας μεταφράζω εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Ήδη υπάρχει μια πρόταση εδώ πέρα να πάνε μαζί στην Καλιφόρνια. Να με πάρει μαζί της, λέει, στο LA, να γίνει λίγο chipster. Yes, darling. We're looking for chipster girls and guys. Oh, man. Δηλαδή ψάχνουμε chipster αγόρια και κορίτσια. Oh, man. And as I can see right now, you're quite chipster. Της λέω ότι είναι chipster. Λέει λοιπόν ο Άρβα ότι ψάχνουμε να βρούμε εμείς τσίπστερ γενικότερα και τσίπστερ κορίτσια. Ακούς, λέει ότι δεν έχει μουστάκι. Να το ζωγραφίσω. I can make one for Alina. Here is Alina. Chipster girl. You always need a mustache. Πάντα λέει ότι χρειάζεσαι μουστάκι. You think you need a mustache to be chipster? I think a little bit. Little? So what do you do? I'm a musician, you know, I just, you know, play music, go to the beach. Go to the beach, okay. Οπότε είναι μουσικός. Πάει παραλία. Αυτό θέλει να είναι. Μουσικός και να πηγαίνει παραλία. Το πιο ωραίο πράγμα. Wax my mustache, you know. Να ράζει με το μουστάκι της που δεν έχει. So, what kind of music, Alina? It's like really chill, you know. Chipster music. Like really chipster music, you know. Αυτό που παίζει η Alina είναι chipster music. Δηλαδή χαλαρή. Αυτά που σου έλεγα. Lana Del Rey, you know, stuff like that. You zone out, stare at the stars. Ακριβώς αυτά που σου έλεγα. True chipster girl. Τσίπτερ. Bandana, see, the bandana I told you. Η bandana που σας έλεγα. Είναι αυτά που λέμε τα μαντήλια στο κεφάλι, θα λέω εγώ ελληνικά. Είμαστε τυχεροί, έχουμε μία επίδειξη από μία σωτά. Να μας δώσετε τα tips. Can you give us some advices? I mean, you really gotta pay attention to the underground stuff. Mm. Honestly, I feel like best thing you can do is just read a book. Get a cup of coffee. Exactly. Go to the cafe. Αυτό που λέει είναι ότι αυτό μπορείς να κάνεις, να παρακολουθείς την υπόγεια σκηνή. Do some skateboarding, bro. Να κάνεις λίγο skateboard, κατάλαβες. Να διαβάσεις ένα βιβλίο. Καλό δρόμο. Surfing, man. Surfing. Ωραία. Τα κάνουν οι chipsters. Το λέει και το παιδί από το LA. Ωραία. Ακούς τώρα τι θέλω να κάνουμε. Okay, Alina, thank you so much. Thank you for having me. Oh, yes. Oh, yes. Stay chipster, man. Play on, play on. Play on, play on. Happy Cooler Chipster Fridays. Λοιπόν, άκου τι θέλω να κάνουμε τώρα εμείς. Θέλω να πάμε να δούμε Chipster Gear Looks στο βίντεο στο YouTube που ακολουθεί. Ναι, για πάμε. Για πάμε. Θα είναι σαν την Αλίνα. Α, να τα. Oh, yes. Ναι, είναι σαν την Αλίνα. Είναι σαν την Αλίνα. Φοράει το πουκάμισο, βλέπεις, φοράει και η Αλίνα το κόκκινο πουκάμισο, αλλά αυτή είναι άλλη υπόθεση. Τώρα είναι με φόρεμα, βέβαια, η κοπέλα αυτή. Άλλο η Αλίνα που φοράει το πουκάμισο. Α, τις κάλτσες. Οι κάλτσες, το τζιν, η κεντρική κοπέλα προς τα αριστερά, βλέπεις, που φοράει το τζιν η Αλίνα κτλ. Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα τι άλλη έχει βάλει την κάλτσα πάνω από το τζιν το σκίνι. Α, καλά, γι' αυτό το look εγώ εδώ πεθαίνω, αγαπώ. Πω, ναι, εδώ βλέπεις δεξιά φοράνε και αυτά τα παλαιομοδίτικα λίγο. Ναι, αυτά τα είναι σαν πόντσο, δεν είναι. Πόντσο. Τα καπέλα. Α, να τα όμπρε εδώ, τα σγουρά τα μαλλιά στο τέλος. Ναι, τα περίεργα καπέλα που σου έλεγα, επειδή η Αλίνα είχε μπαντάνα, είδες. Αυτές έχουν καπέλα. Βλέπω τα πολλά κρεμαστά, έχουν πολύ. Και τα καρό, φιλέ, καρό. Τι είναι η φάση, στο λέω. Το καρό είναι βασικό τσίπστερ. Βασικό. Κοίτα, άλλο είδος, ας πούμε, εδώ καρό. Δεν θα την έβαζα καν στο τσιπτερόμετρο αυτή. Όχι αυτή. Όχι αυτή. Λοιπόν, και σου φέρα την Αλίνα, η οποία ήταν ultimate. Δεν την είδατε. Το γνήσιο, η πρώτη φωτογραφία ήταν η Αλίνα. Πραγματικά ήταν καρό που κάμισε, τζιν, σκίνι, παντελόνι. Ναι, ναι, και μου έκανε εντύπωση που σε μια φωτογραφία είχε βάλει την κάλτσα πάνω από το παντελόνι. Ναι, παίζει και αυτό στο τσιπτερόμετρο. Από ό,τι κατάλαβα εγώ και αντιλαμβάνομαι, παίζει πολύ αξεσουάρ.
κάλτσα yes. και καρό. Καρό και τα, όλα του προσώπου, έτσι. Ναι. Το γυαλί, το μαλλί, το ομπρέ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, έφτασε όμως η ώρα σιγά 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 να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι μπαίνοντας στο roadtripato.gr μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που ήδη τρέχει και ήδη έχει μεγάλη μεγάλη συμμετοχή και έχει δώσει προβάδισμα... Να πάρω μερικά για το σπίτι. Ναι, να μου αφήσει παρακαλώ και εμένα λίγο. Εντάξει, δεν πρέπει, όχι, όχι. Λοιπόν, έχει δώσει λοιπόν προβάδισμα στις γυναίκες. Γι' αυτό, αν μας ακούτε άντρες, chipsters, όπου κι αν είστε, αύριο, The Mall Athens, στο Μαρούσι, έλα εδώ βρε. Λοιπόν, 2 η ώρα το μεσημέρι με 8 θα είμαστε εκεί. Αναζητάμε τον απόλυτο, τον ultimate chipster. Σας περιμένουμε να βγάλετε φωτογραφίες, να τραβήξετε τα βίντεο σας. Φτάνει, είπαμε να μου αφήσει και εμένα κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Λοιπόν, Τσακίρης Τρυπάτο, roadtripato.gr και Τσακίρης Τρυπάτο Van κάνει αύριο τη στάση του. Από εμάς,